Στην ουρά για ένα σακί δωρεάν πατάτες. Εκατοντάδες κάτοικοι στη Θεσσαλονίκη εξαφάνισαν σε λιγότερο από μία ώρα 2.000 τσουβαλάκια πατάτες που διέθεσαν δωρεάν παρά το παραγωγή από τον Ευρωκόπητρά μας. Την κατάντια του ελληνικού λαού. Ποια είναι η κατάντια? Γυρνάμε να βρούμε το φτηνό, το τζάμπα. Η οικονομική κρίση έχει οδηγήσει στην ανέχεια χιλιάδες ελληνικά νοικοκυριά. Σε ένα σακί πατάτες των 6 κιλών, πολλοί ήταν αυτοί που είδαν το γεύμα 2 ή 3 ημερών για την οικογένειά τους. Έχει 1,5 χρόνο ο άντρας μου άνεργος, εγώ παίρνω 290 ευρώ και μας βοηθάει η μητέρα μου. Δεν μπορούμε να τα βγάλουμε πέρα. Έχω και παιδί με διαβήτη. Όπως ο κύριος Σπύρος, συνταξιούχος 60 ετών, που με τα λιγοστά χρήματα της σύνταξής του βοηθάει τα άνεργα παιδιά του. Το να βοηθάς τα παιδιά δεν φτάνουν τα λεφτά με τίποτα. Και αυτό θα είναι για μια-δυο μέρες τουλάχιστον. Ηλικιωμένοι, συνταξιούχοι, άνεργοι, γυναίκες, ακόμη και νεαρά παιδιά, περίμεναν υπομονετικά για να πάρουν και να μεταφέρουν στο σπίτι τους λίγες πατάτες. Να εξασφαλίσουμε το φαγητό μας. Βλέπεις, κανείς δεν βρίσκεται να διώξει την τρόικα. Να τους σταματήσει το αεροπλάνο και να τους στείλει πίσω. Έχουμε κατοχή δεύτερη γερμανική. Τώρα χρειάζεται αντίσταση. Σε μια εποχή που σχεδόν σε κάθε ελληνικό σπίτι τα έσοδα έχουν συρρυκνωθεί δραματικά, έστω και ένα σακί με πατάτες δωρεάν μοιάζει ως μάνα εξ ουρανού. Όταν τα παιδιά δεν δουλεύουν, τα εγγόνια μου δεν δουλεύουν, οι γαμπροί μου, αυτοί τι να κάνουν, αυτό είναι σημαντικό.